Συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως ήταν φυσικό, έθεσαν ερωτήματα για την πορεία των εργασιών για την γέφυρα Πολυφίτου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε όλοι με πάρα πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου, του ΠΕΧΟΔΕ. Η Περιφέρεια έχει την ευθύνη της συντήρησης, όπως έχει την ευθύνη της συντήρησης όλου του Εθνικού Δικτύου. Θα πρέπει το Υπουργείο να εσκύψει με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Οι πρωτοβουλίες που παίρνει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να παίρνονται, αλλά είναι και πρωτοβουλίες που μας ξεπερνάνε και από το νομικό πλαίσιο, αλλά και από την χρηματοδότηση και με τον τρόπο που πρέπει να παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις τεχνικές υπηρεσίες μας και την επιστημονική κοινότητα με νυφαλιότητα αλλά με πολύ γρήγορο τρόπο και γρήγορα από εδώ και πέρα και τα αντανακλαστικά αλλά και τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ασφάλεια αυτής της γέφυρας για τους διερχόμενους και να μπορέσουμε να δώσουμε εκείνο το διέξοδο. Γιατί οδηγείται πλέον σε αδιέξοδο επί μακρών και με τα φανάρια που μπήκαν εκεί και ταλαιπωρούνταν οι πολίτες και οι επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή που πλήττεται τα μέγιστα και η τοπική οικονομία αλλά και άλλες οικονομίες όπου εξυπηρετούνται με τα μεταφορικά μέσα. Από την πλευρά του Περιφερειάρχη δείχνει μια απίστευτη προχειρότητα για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Ήδη από την αρχή είπαμε ότι ο Περιφερειάρχης αντιμετωπίζει το θέμα της συντήρησης και του ελέγχου της γέφυρας επιφανειακά και επιπόλαια και κυρίως το αντιμετωπίζει χωρίς να είναι σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Η μελέτη στην οποία συμφώνησα για το στατικό έλεγχο της μελέτης με το Υπουργείο, ενώ ο Σύμβουλος έχει προσληφθεί, έχει ετοιμάσει τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί. Αυτή είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη επιπολαιότητα, προχειρότητα, γιατί εντωμεταξύ ο Περιφερειάρχης προχώρησε σε άλλες ενέργειες, οι οποίες όπως είδαμε δεν κατέληξαν πουθενά. 9 του μηνός μας διαβεβαίωναν ότι η γέφυρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, οι δύο ειδικοί επιστήμονες που προσέλαβε ο Περιφερειάρχης, και μια εβδομάδα μετά μας είπαν ότι στη γέφυρα πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων. Αν δεν είναι αυτό μία πρόχειρη και επικίνδυνη στο τέλος αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος, τότε τι είναι.